48 ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, η Γερμανική Προεδρία επιχειρεί να ρίξει στα μαλακά τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, αντί για στοχευμένα μέτρα κατά της ίδιας της Άγκυρας, το Βερολίνο κινεί τα νήματα για κυρώσεις που θα στρέφονται μόνο κατά φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις έγνομες τουρκικές ενέργειες. Όλες τις πληροφορίες θα μας δώσει ο ανταποκριτής μας για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παύλος Ξανθούλης. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Νικήτα. Κυρώσεις light, οι οποίες θα αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά όχι την Τουρκία. Μεθοδεύει σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα η Γερμανική Προεδρία, προκειμένου να χρυσώσει το χάπι ομάδας χωρών που υποδεικνύουν ότι η παραβατική συμπεριφορά Ερντογάν δεν μπορεί να παραμείνει ατιμόρυτη. Οι πληροφορίες του Αντένα αναφέρουν ότι το Βερολίνο προσανατολίζεται στην επέκταση της λίστας ονομάτων φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις έγνομες ενέργειες της Τουρκίας, αφήνοντας όμως στο απειρόβλητο το καθεστώς Ερντογάν. Την ίδια ώρα, Κύπρος και Ελλάδα υποδεικνύουν ότι έφτασε η ώρα για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Θέση με την οποία συμφωνούν η Γαλλία και η Αυστρία, υποδεικνύοντας ότι οι κυρώσεις πρέπει να αφορούν τον ίδιο τον παραβάτη, δηλαδή την ίδια την Τουρκία, παραπέμποντας σε λήψη στοχευμένων μέτρων. Η Γερμανική Προεδρία έχει πάντως αντίθετη άποψη και η Άγγελα Μέρκελ εμφανίστηκε 48 ώρες πριν τη συνοδοκορυφή, έτοιμη να προσφέρει άλλο ένα σωσίβιο στον Ερντογάν. Στο πλευρό της Γερμανίας βρίσκονται κατά κύριο λόγο η Ισπανία και η Ιταλία. Όπως μάλιστα πληροφορεί και ο Αντένα, η Ρώμη υποστηρίζει πίσω από κλειστές πόρτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στον Ερντογάν και ότι θα πρέπει να περιμένει την ανάλυση των καθηκόντων του Τζο Μπάιντεν, προκειμένου δήθεν να υπάρξει συντονισμός με τις ΗΠΑ για κοινή στάση έναντι της Άγκυρας. Επιχείρημα το οποίο στερείται λογικής και αγγίζει τα όρια της κοροϊδίας. Με βάση πάντως τα υφιστάμενα δεδομένα, η Τουρκία πολύ δύσκολα θα υποστεί σκληρές κυρώσεις, καθώς απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών μελών της κορυφής. Συνεπώς, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, τα όποια μέτρα ληφθούν θα στρέφονται κατά μικρού αριθμού φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις έγνομες ενέργειες της υποψήφιας χώρας, με μια πάντως ενδεχόμενη υπόσχεση για νέα εξέταση της τάσης της Τουρκίας σε μεταγενέστερο στάδιο, πιθανότατα τον Φεβρουάριο του 2020 ή τον Μάρτιο.